βαλίτσα για κρίσιμο σταυροδρόμι, ενώ ετοιμάζει βαλίτσες και ο ίδιος για το ελβετικό θέρετρο. Θα πάμε κατευθείαν στη Νέα Υόρκη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη για να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Νικόλα, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Όντως, την Κυριακή αναμένεται να αφηθεί στο Μοντελεράν της Ελβετίας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, έτσι ώστε να ανοίξει τις εντατικές συνομιλίες το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, τον κύριο Στεφάν Ντουζάρικ, ο Μπαν Κι Μουν θα προσφέρει την πλήρη προσωπική του υποστήριξη στο έργο των δύο ηγετών, στο κρίσιμο αυτό σημείο των διαπραγματεύσεων, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει. Στη συνέχεια, ο κύριος Ντουζάρικ στις δηλώσεις του και απαντώντας σε ερώτηση για τις προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα στις συνομιλίες, τόνισε ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλωσορίζει θερμά το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα ώστε αυτή η συνάντηση να ανοίξει το δρόμο για την τελευταία φάση των συνομιλιών σε ευθυγράμμιση με τις κοινές δεσμεύσεις να πράξουν τα μέγιστα ώστε να φτάσουμε σε λύση μέσα στο 2016. Είναι η δέσμευση των δύο ηγετών. Ο κύριος Μπαν Κι Μουν, ο οποίος θα επιστρέψει την Δευτέρα βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ, Νικόλα, θα μου επιτρέψεις να πω ότι όσον αφορά το Κυπριακό, είχαμε και δήλωση της κυρίας Κλίντον, μια δέσμευση εν ώψη των εκλογών. Τόνισε η ίδια ότι η κυβέρνησή της, άμα τη νίκη της 8ης Νοεμβρίου, θα στηρίξει και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Τόνισε ότι είναι μια δέσμευση στην οποία θα συνεχίσει να κυνηγάει η Αμερικανική κυβέρνηση. Μάλιστα. Επομένως, έχουμε και δέσμευση της κυρίας Κλίντον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.